μια τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων, είμαστε στα 738.000 και 465 για την ακρίβεια. 29 Νοεμβρίου έχουν περάσει από την αρχή του χρόνου στην Ελλάδα. Ασύλληπτα νούμερα, θυμάμαι, που κάποιοι συζητάγαμε, έτσι, και τι λέγαμε. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος ήταν ο πιο απεσιόδοξος, έλεγε θα πάει 120.000. Εμείς λέγαμε 100, αν φτάσει 100, εντάξει, να θυμίσουμε ότι πέρσι ήταν 45 και πρόπερσι 11,5. Λοιπόν, ένα αυτό. 60% Σύριοι μέχρι σήμερα, 24% Αφγανοί πράγματι, 8% Ιρακινοί. Αυτούς τους τρεις αναφέρω, γιατί βγάλτε το άθροισμα, κάνει 92% και είναι αυτοί που περνάνε. Περνάνε, εννοώ, από Σκόπια και πάνω. Περνάνε, έτσι. Λοιπόν, έχει σημασία. Τι θα γίνει άμα σταματήσουν οι Αφγανοί? Είναι ένας φόβος που έχουμε, Γιονούς, το ξέρεις και εσύ, το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μια περίεργη, θα έλεγα, με βάση της κλήρυνσης της Ευρώπης ακόμα ανεκτικότητα απέναντι στη διέλευση των Αφγανών. Μακάρι να κρατήσει, πάει να πει ότι αναγνώρισε μάλλον σε μεγάλο βαθμό η Ευρώπη από ενοχές, δεν ξέρω από τι άλλο, από αγάπη, εν πάση περιπτώσει, από κάτι, ότι στην πλειοψηφία τους οι Αφγανοί έχουν προσφυγικό προφίλ και ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις που η κατάσταση έχει χειροτερέψει τη χώρα. Αλλά εμένα είναι μεγάλο ερωτηματικό. Και να θυμίσω ότι ο Ελαιώνας, που είναι ένα πάρα πολύ θετικό επίτευγμα, όπως και τα Ολυμπιακά κινήτα που ανοίγουν, φτιάχτηκαν κυρίως για τους άπορους Αφγανούς που έχουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από ό,τι άλλες εθνικότητες, κυρίως Σύριοι, να με ίδια μέσα να βρουν ένα προσωρινό κατάλημα σε ένα ξενοδοχείο μέχρι ότου καταφέρουν και συνεχίσουν τα ταξίδι τους. Και τους είναι αυτοί κυρίως που θα βρεθούν στα πάρκα και στις πλατείες με όλα τα φαινόμενα που μπορεί να δημιουργηθούν από όχι μόνο ξενοφοβικές αντιδράσεις αλλά από καθαρά έτσι, φασιστικές προκλήσεις. Αυτό για ένα ζήτημα να το κρατήσουμε. Ένα άλλο, λύση δεν υπάρχει φυσικά σε αυτή την τεράστια μετακίνηση. Μιλάμε για μια καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Λύση είναι προφανώς για τη Συρία να σταματήσει ο πόλεμος. Ένα τρίτο, η Ευρώπη έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα, σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Από το Welcome Refugees σήμερα είμαστε στο κλείσιμο συνόρων. Υπάρχει μια μηχανία, εγώ θα έλεγα, από το να κάνουμε αλληλεγγύη και να δώσουμε επανεγκατάσταση στην Ελλάδα και την Ιταλία, κυρίως στην Ελλάδα, ώστε να διαμοιραστούμε τον προσφυγικό πληθυσμό. Φτάνουμε σήμερα στο ναι, αλλά θα έχουμε παρατεταμένη κράτηση. Μπορεί να μην έχει μπει επισήμως, αλλά κυοφορείται, έτσι. Και ας ξεχάσουμε τα δικαιώματα και τα όρια και ας ξεχάσουμε τη σύνδεσή της με την άμεση επιστροφή. Υπάρχει αυτό το πράγμα και αυτή η πίεση ακριβώς για να δημιουργήσουμε το αντιστάσμα και την απειλή ότι το Δουβλίνο θα επανέλθει. Και αυτό είναι και ένας τρόπος για να υποχρεώσουμε, αν θέλετε, το Σύρο, ο οποίος μπορεί ακόμα σε 5 μέρες ή μια εβδομάδα να φτάσει στη Γερμανία με τον παράτυπο τρόπο, να αναγκαστεί να περάσει μέσα από την επανεγκατάσταση, το μόνο νόμιμο τρόπο που θα βρεθεί ανοιχτός, αν έχει το ρίσκο, εκτός της δυσκολίας στο πέρασμα το χειμώνα, να επιστραφεί και με βάση το Δουβλίνο. Και αυτό παίζει